Γεια χαρά σε όλη την Αγγέλη. Καλησπέρα σε όλα τα σκυλιά μας εδώ με ένα καινούριο παιχνίδι στο κανάλι μας. Δεν έχουμε ξαναπαίξει κάτι τέτοιο. Καλώς ήρθατε. Όχι, δεν έχουμε ξαναπαίξει κάτι τέτοιο. Τζον, θέλω να μας πεις περίτινος πρόκειται το παιχνίδι για να μπουν έτσι λίγο στο κλίμα τα αλάνια. Λοιπόν, το παιχνίδι εντάξει είναι φάση με building και έχουμε χωριάτες και τέτοια και προσπαθούμε να χτίσουμε τα κάστρα μας. Και τις, να κατακτήσουμε τον λίγο, κόσμο. Να ανεβούμε λίγο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ελπίζουμε να σας αρέσει. Θέλουμε να μας γράψετε στα comment αν έχετε παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια και τι. Ποιάζει, ας πούμε, με το Rise of Nations, John. Εντάξει, δεν το έχουμε παίξει. Ναι, από αυτά τα λίγα που έχουμε δει από βίντεο κλπ. Από τα λίγα μοιάζει λίγο. Αλλά έχει έτσι ένα γραφικό όμορφο, παιδικό ρε παιδάκι μου. Αυτό το καρτουνίστικο λίγο. Καρτουνίστικο, είναι πολύ έτσι. Okay. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο σαν παιχνίδι και με τα γραφικά του και όλα αυτά. Και θα δούμε τώρα αν είναι και στο gameplay του. Ακριβώς. Αλλά πριν μπούμε μέσα στο παιχνίδι να ξεκινήσουμε την ιστορία μας, τσεκάρετε το δεύτερο κανάλι μας. Θα βγει έτσι πάνω ένα annotation. It's all about the game. Και ανεβάζουμε άλλες σειρές, έτσι. Πιο μυστήριες. Ναι. Και αυτή η σειρά μπορεί να μεταφερθεί εκεί. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Θέλουμε να μας γράψετε τα σχόλια. Σας αρέσει, δεν σας αρέσουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Έχετε παίξει τέτοιου είδους παιχνίδια. Να μας γράψετε για αυτό το συγκεκριμένο, αν σας αρέσει σαν παιχνίδι. Ακριβώς. Και προτείνετε μας και κάποια άλλα, αν θέλετε να τσεκάρουμε. Εννοείται. Να τα δείξουμε στο κανάλι. Και Τζον, να πούμε ένα τελευταίο πριν ξεκινήσουμε: ότι το παιχνίδι κυκλοφόρησε το Φλεβάρι, τον περασμένο Φλεβάρι, αλλά είναι ακόμα σε αλφα. Αλφα, ναι. Είναι ακόμα σε αλφα φάση. Για αλφα όμως κατάσταση είναι αρκετά stable. Πρέπει να είναι playable, να μην έχει τρομερά θέματα. Όχι, μέχρι τώρα δεν. Δηλαδή, λίγο που μπήκα και δοκίμασα έτσι για να μην πω τελείως άσχετος μέσα και σας δείξω το new game, ξέρω εγώ μόνο. είναι εντάξει, είναι μια χαρά. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε, John. Λοιπόν, νέος κόσμος. Πες μου πού θες να πάμε. Λοιπόν, έχει λόφους, έχει παράλια. Έχει, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Ναι, ούτε εγώ. Έχει βουνά και έχει και παιδιάδα. Κοίτα, που γουστάρεις επειδή να παίξουμε. Επειδή εσύ παίζεις και εσύ θα είσαι ο builder της φάσης, πάρε το πάνω σου. Θα το πάρω πάνω μου. Λες να πάμε σε παράλια. Θα είναι ωραίο. Θα έχουμε και ψαράκια και τέτοια πράγματα. Πάμε παράλια. Πάμε να δοκιμάσουμε, δεν έχουμε να δούμε κάτι. Πολύ αν δεν μας αρέσει, αλλάζουμε και map. Τόσο large. Για πάμε. Βάζει και emojis. Emojis. Αυτό εντάξει. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Καλησπέρα και ήρθαμε. Ακούω και ματάκια. Και ματάκια ακούς εδώ. Καλά. Βλέπω, έχω το κουτάκι βέβαια μπροστά, δεν έχω δει ακόμα καλά. Απλά για να βοηθήσουμε και λίγο τα σκυλιά με το τι παίζει στο παιχνίδι. Αυτό είναι βοήθεια, ας πούμε. Ναι, μας βγάζει ένα παράθυρο βοήθειας που εδώ μπορούμε να βρούμε ό,τι πάνω κάτω τα πιο βασικά, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, μάγκες, γενικά όσοι παίζετε τέτοιου είδους παιχνίδια. Ή ακόμα και αυτό. Και ακόμα και αυτό, ξέρετε ότι τα περισσότερα τα βρίσκεις στην πορεία, γιατί πολλά από αυτά γίνονται πολύ περίπλοκα, πάνε πολύ deep. Ισχύει. Οπότε τα βρίσκεις και φυσικά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, οπότε ναι μεν μπορεί να είσαι καλός σε αυτό το είδος, αλλά κάθε παιχνίδι έχει τον τρόπο του, οπότε καλό είναι που έχει τη βοήθεια. Okay. Τζον, να ρωτήσω άμα ξέρεις, αυτό σου έχει quest, σου έχει αποστολές ας πούμε. Δεν σου έχει... Έχει αποστολές, σου λέει ότι και καλά για να πάρεις, να ξεκλειδώσεις αυτό το κτίριο, πρέπει να κάνεις αυτό. Οκ, ναι. Προς το παρόν, δηλαδή, όσο το έπαιξα, δηλαδή, δεν μου βγάλε κάτι άλλο. Θα το δούμε όμως στην πορεία γι' αυτό. Εννοείται ότι όσοι παίζετε αυτό το παιχνίδι και έχετε περάσει κάποιες ώρες πάνω σε αυτό, μπορείτε να μας δώσετε και tips. Ναι, και εννοείται. Στα comment. Εννοείται αυτό, το έχουμε πει άλλωστε και σε άλλα παιχνίδια. Εννοείται και γι' αυτό. Να μας βοηθάτε, μπράβο. Ναι. Πάμε να δούμε. Πάμε σιγά σιγά. Να δούμε πώς ξεκινάμε. Ναι. Βλέπω εδώ έχει τέτοια για να πηγαίνει. Τα γραφικά είναι γαμάτα, έτσι. Τα γραφικά είναι πολύ ωραία. Τι λες τώρα, ρε. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα village center. Ναι, ουσιαστικά αυτά είναι το quest. Ναι, τώρα σου λέει την στην αρχή αυτό λοιπόν, είναι. Ναι. Ότι φτιάξε αυτό. Λοιπόν, village center είναι το κέντρο του. Εδώ. Του χωριού, ας πούμε. Την κατηφόρα λοιπόν, πάνω. Λέω να το βάλω πάνω εδώ. Να το βάλω εδώ. Περίμενε, αυτό το κίτρινο τώρα το διάλεξε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι η περιοχή μας. Θα ξεκινάει από μόνο του. Από μόνο του, ναι. Okay.
Και μετά, όταν μαζεύεις gold και τέτοια, μπορείς να αγοράσεις και άλλες περιοχές γύρω από αυτό. Μία περιοχή. Μία περιοχή. Όσα λεφτά έχεις, μπορείς να αγοράσεις. Οπότε κάνεις μάγκες, κάνεις επέκταση, αναλόγως πόσα λεφτά βγάζεις, πόσο μεγάλο είναι το χωριό σου κλπ. Okay. Λοιπόν, συνήθως έτσι είναι αυτά. Ναι, έτσι ξεκινάνε πάντα. Βάλ το εκεί, Τζαν. Το βάζουμε εδώ. Ο, το πιάνει και ο ήλιος. Καλησπέρα και είχαμε. Να και έλα τα πιστόνια! Έχει και γυναίκες. Έχει και γυναίκες. Έχει και γυναίκες, έχει και άντρες. Μη σκούτζει. Λίγο σεβασμό. Μας λέει εδώ πάνω αριστερά, όπως βλέπετε, να φτιάξουμε ένα lumber mill. Lumber camp, συγγνώμη. Το οποίο είναι για να κόβουμε ξύλα και τα λοιπά. Α, μας δείχνει. Περίμενε αυτό κόκκινο που είναι γύρω-γύρω. Είναι η περιοχή που καλύπτει. Είναι η περιοχή που το συγκεκριμένο lumber camp. Θα παίρνει από εκεί τα resources για εδώ. Κατάλαβες. Λοιπόν, το βάζω τώρα για αρχή εδώ. Θα μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο μετά. Εντάξει, βάλουμε... τέτοια μπορείς εννοείται να βάλεις κι άλλα στο μέλλον. Ναι. Δηλαδή είναι ότι φτιάξεις ένα lumber camp και μένει εκεί. Ένα λατομείο και μένει εκεί. Εννοείται. Μπορούμε γιατί να το διαλύσουμε και να το ξαναφτιάξουμε κάτι άλλο. Άμα γουστάρουμε το σπάμε, το καίμε. Τα καίμε όλα, ρε. Δικό μας χωριό και ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Πετάμε μολότοβ να πούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Μπάρμπα. Ο Μπάρμπας δεν είναι Μπάρμπας. Εδώ λέει ότι είναι 18 χρονών. Μάλιστα. Και το, βλέπετε το happiness εδώ αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο. Ναι, ρε φίλε, άμα είσαι ένα και σε 18 χρονών και μοιάζει έτσι. Θα σου χαρούμενο θα σου. Και άμα έβλεπε και εμένα να παίζω εσένα. Εγάμισέτα. Εκεί θα αυτοκτονούσα εγώ να πει. Εγάμισέτα, ναι. Από εδώ πάνω θα πηδούσε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε τώρα. Τώρα μπορούμε, αφού βάλαμε αυτό, πάμε εδώ και βάζουμε. Τι εικόνε είναι αυτέ. Μην τίβολα εντελώ, έτσι. Λοιπόν, εννοείται. Γαμάουα. Εννοείται. Λοιπόν, βάζω έναν τώρα προς το παρόν για να, να έχουμε και άλλους για... Πού μας λέει... Α, πάνω αριστερά λέει πόσους villagers έχουμε. Τώρα εμείς έχουμε 8 villagers, ναι. Σωστά. Μας λέει villagers πόσους έχουμε αυτή τη στιγμή. Μας λέει αν είναι χαρούμενοι κτλ. Εδώ μας λέει το χρυσό που έχουμε, το οποίο θα χρειαζόμαστε για να χτίζουμε κτίρια και τέτοια, θα το δείτε και μετά. Και εδώ είναι αυτά που μαζεύουμε. Τα resources. Βέβαια, από τα resources θα χρειαζόμαστε και για να χτίσουμε πέρα το χρυσό δηλαδή. Χρειαζόμαστε και resources. Α, μπράβο. Τα berries είναι για να τρώνε οι χωρικοί μας. Α, τρώνε κιόλας. Ναι, εννοείται. Οι χωρικοί μας, αλλά και για να κάνουμε trade και να πουλάμε για να βγάζουμε... Καλά, εντάξει. Φράγκα. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι πρέπει να βάψουμε, στην ουσία, την περιοχή που θέλουμε να κάνουμε extraction. Δηλαδή, να... Πάμε εδώ. Πού θα βγάζουμε την πραγματιά. Όχι, από πού θέλουμε να αρχίζουν να μαζεύουν. Αυτή όλη την περιοχή τη μαρκάρουμε δηλαδή. Γαματώ. Εδώ. Και τους λέμε στην ουσία ότι θέλουμε να πάτε να κόψετε τα ξύλα από αυτήν εδώ την περιοχή. Ωραίος. Τώρα έχουμε αναθέσει σε ένα άτομο όλη αυτή τη δουλειά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω βάλει έναν για να μπορέσω να φτιάξω κι άλλα πράγματα. Δεν στέλνεις κι άλλο ένα να βοηθήσει. Θα στείλω κι άλλο ένα επειδή το ζητάει ο φίλος μου. Πήγαινε. Βλέπουμε λιποθυμής. Έχει στείλει και γυναίκα, ρε μαλάκα. Πάει Ντόμινικ. Δεν έχει εδώ γυναίκα άντρας. Εδώ δουλεύουμε. Ρε μαλάκα, έχει στείλει δύο γυναίκες να κόβουν ξύλα. Δεν πειράζει, εδώ δουλεύουμε. Όλοι πρέπει να φέρουν λεφτά στο σπίτι. Έτσι, μπράβο. Εδώ έχουμε ισοτιμία, έτσι. Λοιπόν, produce lay berries. Οπότε. Βάλε άντρες τώρα να μαζεύουν φράουλες. Αυτός τι είναι, unemployed. Εδώ, πού πας εσύ. Ανεργία. Harvest berries. Εδώ, μπαμ. Τελείωνε. Να το να, με τσακιδιάκι. Νοείται, έβαλε τέτοιο. Τι λες, πάμε όμως και εδώ ταυτόχρονα για να χτίσουμε αυτό εδώ το σπιτάκι, το οποίο... Αυτό το σπιτάκι τι κάνει. Αυτό δεν έχω μάθει ακόμα πώς αλλάζω... θα τα βρούμε, εντάξει. Τι θες, πώς το μετακινώ, ρε παιδάκι μου, καταλάβεις, δηλαδή, να το γυρίζω που γουστάρω με εγώ. Με το control πατημένο και το ποντίκι, λέει. Λες! Ξέρω, για να κάνω ένα τεστ. Θα το κάνω στο επόμενο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει τον builder μου εδώ να φτιάξει αυτό μπράβο, που είναι στην ουσία, αυτό εδώ το κτίριο που φτιάχνουμε τώρα είναι για να μαζεύουν τα berries από τους θάμνους που έχουμε εδώ πέρα. Mm. Ο θάμνος είναι αυτός που έχει berries και τα μαζεύουν και τα πηγαίνουν εδώ. Καμάουα. Ωραία. Μάγκες να κάνουν έτσι ένα disclaimer ότι πολλά είναι στα αγγλικά, οπότε ναι. Προσπαθούμε λίγο και εμείς να τα εξηγούμε, κάποιες λέξεις δεν τις ξέρουμε.
Εννοείται. Κάποιοι δεν ξέρουμε καν τι κάνουν. Μη μας κατακρίνετε. Μη μας κατακρίνετε, βοηθήστε μας. Ναι. Άμα καταλαβαίνετε καλύτερα, εννοείται. Να μας πείτε. Εννοείται. Τώρα, λοιπόν, όσο δεν ξέρετε αγγλικά, το παλεύουμε. Μπορούμε να το πάμε και γρήγορα εδώ. Οπότε να βλέπουμε εδώ, πάει και πιο γρήγορα. Α, ωραία, οκ. Okay. Εντάξει, κάποιες στιγμές το βάζω εδώ. Αξίζει το fast forward. Ναι, για να κάνουν πιο γρήγορα αυτό, βλέπεις, ναι, κατευθείαν. Τώρα. Να, μαζεύει ξύλα, τύπησα, ρε. Ορίστε. Λοιπόν. Άντε, ρε. Εδώ έχουμε βάλει ένα, κάτσα να βάλουμε άλλον έναν. Και τελειώνετε, δουλεύετε, δεν μπορώ να σας βλέπω να κάθεστε. Μαλάκα ο Τζον, δικτάτορας. Οχου! Μαλάκα, ηρέμησε λίγο. Δεν είναι λοιπόν, δική μας χωρική. Πρέπει να καθαρίσουμε αρκετά από αυτά εδώ που λες Ζοχανέιρο, γιατί να, σε λίγο θα μας ζητήσουν σπίτια οι ανεπρόκοποι για να μένουν. Καταλαβαίνουν κιόλα. Λοιπόν, οπότε θα φτιάξω πρέπει άλλο να έχουμε μαζέψει ξύλο για να τους πιτώσουμε. Λοιπόν, ορίστε, εδώ μας λέει ότι περάσαν από το χωριό δύο άτομα και από τους δύο ένας θέλει να μείνει μαζί μας. Και βλέπουμε εδώ τι έρχεται. Έχει 10 ευρώ συνδρομή η φιλαράκο. Εννοείται, εννοείται. Το τσάμπας πέθανε. Και πώς πάει. Λοιπόν, πάει γρήγορα. Αυτό να τον το στέλνουμε σκυλί για κυνήγι, για κυνηγά λαγούς. Λοιπόν, πού είμαστε, ρε. Ρε. Χαθήκαμε. Ρε. Χάσαμε το χωριό. Ρε, πού το χωριό μας, ρε. Τζον. Χάσαμε το χωριό. Έλα, εδώ είμαστε, ρε, γατούλη. Έλα, ρε, χαζέ. Αλλά έχει κι άλλα χωριά γύρω-γύρω. Τι γίνεται. Όχι, δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Κάτι. Νέκρα, ε. Είναι νέκρα. Όλο αυτό θα γίνει δικό μας. Όπα, θα γίνει αυτοκρατορία. Όλο αυτό θα γίνει δικό μας. Άμα δεν ψοφήσουν από την πείνα αυτή εδώ πέρα. Φρόντισε να μην πεθάνουν από τώρα. Προσπαθήσω. Λοιπόν. Πάμε, πάμε. Εσύ γιατί κάθεσαι εδώ. Εδώ γιατί κάθεσαι. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. Ο builder έχει πάει 3 level. Ανεβαίνει και level αυτή τώρα. Εννοείται. Εννοείται. Ας πούμε αυτή τι, okay, τι έχει πάει. Να. Έχει πάει 3 level. Αυτή που κόβει ξύλα. Η ανθούλα. Δεν παίζει. Άντε μωρέ παικτούρα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε άλλο ένα μάγκα. Μπράβο, μπράβο. Εδώ. Για δοκίμασε αυτό με το control να μπορείς να το γυρίσεις. Είσαι τρελός. Ωραίος, ωραίος. Είσαι τρελός. Θα το βάλω εδώ που λες. Μάγκες, όσοι παίζετε αυτά τα παιχνίδια, ξέρετε ότι ξυλοκόπη παίρνουν φωτιά. Δηλαδή είναι ίσως το πιο βασικό για την, ναι, αρχή τουλάχιστον. Για αρχή εννοείται. Είναι το βασικό. Ένα πηγάδι. Πηγάδι για να πίνει νεράκι. Εσύ τι κάνεις, τίποτα. Εδώ, builder. Unemployed. Και εσύ. Builder και εσύ. Ρε μαλάκα, μην βάζεις τις γυναίκες να χτίζουν, ρε μαλάκα. Τζον. Ναι, αλλά λίγο έχεις βάλει στις γυναίκες να κόβουν δέντρα, ρε μαλάκα. Και οι άντρες μαζεύουν φράουλες. Λίγο ισορροπία. Κοίτα γυναίκα, κοπανάει, ρε μαλάκα. Λοιπόν, εσύ εδώ μάζεψε. Εδώ έχουμε τίποτα. Ρε θα μας τρελάνε. Έχουμε τίποτα εδώ για να rotate, μπράβο. Εδώ, τέλεια, να πάρω. Όπου δίπλα στη θάλασσα είμαστε. Ναι, ρε, θα φτιάξω σου λέω σε λίγο. Θα πάω να φτιάξω. Όπω τα ψαράκια που πηδάνε. Βλέπεις που πηδάνε, αλλά τα ψαράκια. Θα βγει σε λίγο. Θα πηδήξω κι εγώ σε λίγο όμως. Μην αγχώνεσαι. Να σε ρωτήσω. Για πες. Μπορείς να τους στείλεις εκτός των ορίων σου. Εκτός των ορίων μου, όχι. Μπορώ. Εδώ πάνω δεξιά βλέπεις έχει forbidden land. Δεν είναι όμως τους κόκκινα. Απαγορεύω να πάνε στην ουσία. Ναι, αλλά δεν είναι κόκκινο απ' έξω. Όχι. Στην ουσία αυτό εδώ το απ' έξω, το γύρω-γύρω, αυτό όλο εδώ, μπορώ να το αγοράσω μετά. Ναι, αλλά παράδειγμα τα δέντρα που είναι έξω από την περιοχή σου μπορεί να τα κόψουν. Όχι. Βλέπεις, δεν με αφήνει κιόλας να τα μαρκάρω. Okay, okay. Μ' αφήνει μόνο μέσα στη γραμμή. Γι' αυτό δεν μπορώ. Βλέπεις εδώ είναι έτσι μαρκαρισμένα όλα. Ναι. Εδώ Forbidden Land ακόμα δεν έχει. Δεν έχω. Δεν το έχω κάνει, δεν ξέρω γιατί το έχει, αλλά προφανώς θα υπάρχει κάποιος λόγος. Τώρα αυτό θα υπάρχει λογικά αν φτιάξει τίποτα παλάτια και τέτοια, να μην στέλνουν τους χωρικούς. Μπράβο, να μην έρχονται τα. Εκεί δεν πατάτε, ξέρω τα τέτοια φάση. Τα χωριατάκια να έχουμε μόνο εκλεπτισμένους. Δικτατορία, full. Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει, τώρα υποτίθεται διαδραματίζεται μια εποχή μεσαίωνα. Αυτό αυτά ισχύει. Ήταν εμάς. Τώρα εσύ τι κάνεις, builder. Εσύ τι είσαι. Unemployed. Unemployed. Τι έχουμε εδώ. Όχι, ξέρεις πώς θα το κάνω. Θα το κάνω αλλιώς. Για να μην υπάρχει τίποτα. Εδώ κάτω που λέτε, παιδιά, έχει το workplace list. Και σου λέει τι έχεις και χρειάζεται άτομα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, οπότε. Πολύ καλό. Προσθέτω έναν εδώ, προσθέτω έναν εδώ. Οπ, δεν έχουμε άλλον. Οπότε τους αφήνουμε μόνο. Οπότε όσο περνάει ο χρόνος, περνάνε κι άλλα άτομα
από το χωριό και σου λένε «Οπ, τώρα κάνω είμαι, join». Είμαι και λίγο τέτοιο γιατί, εντάξει, εγώ φταίω που δεν μαζεύανε berries γιατί δεν το είχα μαρκάρει. Αν δεν το μαρκάρετε σκυλιά, δεν κόβουν, δεν κάνουν τίποτα αν δεν τους το μαρκάρεις εσύ. Άσχετα αν τους έχεις αναθέσει τη δουλειά. Ωρίστε, και εδώ πήραμε το quest. Πάρα. Ωραία. Οπότε, τα μαζεύουν τα berries από εκεί που έχεις μαρκάρει εσύ και τα πηγαίνουν μέσα στο... Το κτηριάκι στην αποθήκη που έχει φτιάξει. Ακριβώς. Χωρίς αυτό δεν μαζεύουν. All new quest. Granary. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το Granary. Build. Εδώ. Τι Πάμε. Έχουμε εδώ. Εδώ. Πού είναι έχει το Granary. Έχει 100 gold. Το Granary. Είσαι εσύ. Μάνα μου. Θα το βάλουμε. Βάλ το. Εδώ αλλά θα το βάλουμε. Τι είναι τούτο. Εδώ θα το βάλουμε. Στην άκρη. Γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικο. Θα βάλω το και να μην ενοχλεί. Εννοείται. Αλλά λοιπόν. Τι είναι αυτό ρε τι πάρα. Αυτό. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι. Θα δούμε στην πορεία. Αυτό νομίζω είναι αποθήκη. Transporter. Περίμενε. Transporter. Ουσιαστικά εκεί μέσα μήπως είναι τίποτα. Λογικά να επεξεργάζεται την τροφή. Είναι αποθήκη ναι. Και πηγαίνουμε ό,τι μαζεύουμε. Ξύλα, πέτρα. Πηγαίνουμε εκεί. Και τα πηγαίνουμε τα μαζεύουμε εδώ. Και μετά από εδώ τα πηγαίνουμε στο market. Okay. Θα δούμε όμως στη συνέχεια, μάγκες. Και να μην λέω τώρα... Λέγα γαμάει η φάση, έτσι. Είναι αρκετά καλό. Και είναι και ένα... Το στυλ του παιχνιδιού είναι ένα από τα... Αγαπάω να παίζω τέτοια παιχνίδια. Είναι πιο χαλαρωτικό, επειδή είμαι και πολύ competitive παιχνίδι. Καλά, είσαι κανός να τους κάνεις εδώ πέρα μαχαίρια. Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ μπαίνουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι και χαλαρώνω, ρε παιδάκι. Τσιλάρω. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να παίξει. Ξέρεις αν είναι co-op, online, multiplayer, κάτι τέτοιο. Όχι. Πρέπει να είναι single player μόνο αυτό. Single player πρέπει να είναι. Single player, okay. Μερικά τέτοιο. Παιχνίδια είναι έτσι. Είναι multiplayer ή local co-op, αναλόγως. Εντάξει, αυτό είναι single player. Όχι, δεν μας καλέ, απλά πρέπει να το αναφέρουμε γι' αυτό συνήθως, για να ξέρετε κι εσείς. Συνήθως το multiplayer έχει και τρως και ντου από τους άλλους. Ναι. Εντάξει. Οπότε αυτό νομίζω προς το παρόν δεν έχω δει κάτι βέβαια. Δεν ξέρω ακόμα, το ξαναλέω. Θα δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρουμε αν έχει μπότια που εξελίσσονται. Αν έχει μπότια που μας κάνουν επίθεση και τέτοια. Γιατί έχει κτίρια, αμυντικά κτίρια. Έχει ας πούμε τείχος και όλα αυτά. Οπότε λογικά, οπότε όσο επεκτείνεσαι κι εσύ, θα βρίσκουμε αντίπαλα χωριά, ναι. Πόλεις, αναλόγως. Okay. Θα δούμε τι θα γίνει. Τι έγινε, αυτό χτίστηκε τώρα, το Granary. Λοιπόν, εσύ εδώ έχουμε άτομο να βάλουμε. Έχουμε άτομο να βάλουμε. Ωραία, πάμε τέλεια. Λίγο. Το Granary όχι, βλέπεις εδώ ακόμα θέλει. Να, για πήγαινε πάνω. Πού? Ξανά αυτό που έκανες. Λέει, αυτό εδώ. Λέει τι κάνει το Granary. Α, συγγνώμη. Πάμε στο Granary. Να το. Use for stocking and trading resources of type. Είδες. Αυτό okay. Που είπα στην ουσία. Okay, σωστό, John. Αποθηκεύει και τα στέλνει στο market για trading. Βασικά, χαρά, αν δεν έχεις αυτό, δεν μπορείς να κάνεις trade. Φαγητό, μόφα ή κλπ. Okay. Λοιπόν, οι δύο αποφάσισαν από τους τέσσερις να μείνουν στο χωριουδάκι μας. Λοιπόν, building complete stone. Εσύ. Γενοβολάνε, Γιάννη. Γενοβολάνε. Αν γενοβολάνε, αν έχει. Αν γενοβολάνε, γιατί αν μου έλεγε γενοβολάνε, θα του έβρισκα κι άλλε δουλειέ, όχι μόνο αυτή. Εγώ βλέπω τέσσερα άτομα να κάθονται εδώ πέρα. Αυτοί εδώ έχουν δουλειά, απλά σου λέει ότι I'm on free time. Έχω και το ρεπό μου, ρε παιδάκι. Με ζαλίζει. Το δεχόμαστε για τώρα. Το δεχόμαστε. Λοιπόν, προ το παρόν, κάτι εδώ. Α, δεν έχουμε πέτρα όπω βλέπει, γι' αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε τον έχω βάλει εδώ και μαζεύει. Τι μπορεί να με το καλέμι. Εδώ, τύπος. Όχι, τύπησα είναι βασικά. Έχεις βάλει όλες τις γυναίκες. Δεν θα αφήσω καμία. Δουλειά και μόνο δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπεις εδώ σου μας ζητάει ας πούμε 5 πέτρες και κάθε κουτί που φέρνει αυτός είναι μία πέτρα μια από πέτρα, το καταλάβει. Okay. Οπότε... Να, έρθανε και καινούργοι. Έρχονται κι άλλοι. Ελάτε εδώ να σας πω κάτι. Ελάτε να σας πω εδώ. Μόλις θα φτάσουν εδώ, ξεκινάνε δουλίτσα εδώ κατευθείαν. Μπαμπαμ. Θέλω να σου πω, ρε φίλε, νυχτώνει, είναι πάντα μέρα. Κοίτα, Week 4, late day 3. Νομίζω πάντα μέρα είναι. Γιατί έχει πάει week 4, day 3, και δεν έχουμε δει βράδυ. Πού θα περνάμε έτσι. Τι week 4, ένα μήνα έχουμε φάει. Κάτι άλλο παίζει, bro.
Δεν έχει δείξει βράδυ προς το παρόν. Θα δούμε. Κάνε λίγο έτσι μια γύρα να δούμε στο map τι παίζει, αν μπορείς. Okay. Να δούμε έτσι λίγο τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε ότι πάει πολύ. Δηλαδή... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ είναι το τέλος του map. Χαρτί, ναι. Πάει και πιο μέσα. Δεν βλέπω άλλο χωριό. Κοίταξε, μπορεί να μην έχει άλλους. Ναι, μάλλον δεν έχει μάλλον άλλους. Μάλλον απλά παίζεις, επεκτείνεις εσύ όσο γουστάρεις να επεκταθείς, μπορεί να πάρεις και όλο το map. Ναι, ακριβώς. Θέλει. Αν μπορείς εντάξει, να κάποια το στιγμή, τα resources τελειώνουν. Δηλαδή, okay, θα κόψεις όλα τα δέντρα, αλλά θα έχεις φτάσει σίγουρα, σε ένα επίπεδο... Σίγουρα, μετά υπάρχει και το trading όμως. Ναι. Οπότε, εντάξει, να δούμε. Λοιπόν, να βλέπεις εδώ, το χτίζει αυτή, βρήκαμε πέτρα. Μπράβο, μωράκι. Έλα, τελείωνε γιατί δεν σε βλέπω καλά, σε βλέπω στη θάλασσα. Α, για πώς τρέχουνε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, το well έτοιμο που χρειάζεται για, την, για να είναι χαρούμενη αυτή. Εντάξει, ναι. Χρειάζεται αυτό. Λοιπόν, η επόμενη αγορά μου, Ζόχαν, θα είναι εδώ. Αυτή εδώ η περιοχή, για να μπορώ να χτίσω μετά... Και να ψαρεύουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα μας ζητήσουν και άλλο φαγητό. Ρε φίλε, πάνω αριστερά. Εκεί στο προσωπάκι το... το στεναχωρημένο. Τι γίνεται. Εδώ όσο ανεβαίνει αυτό, ναι. Όσο το βλέπεις να ανεβαίνει, τόσο ναι. Καλύτερα. Α, γαμάουα. Ναι. Μετά, νομίζω μετά το 55-60 αρχίζει και αλλάζει το happiness. Α, okay. Όσο πέφτει, τόσο είναι κακό για μας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι... Ναι, κοιτάξτε. Δύο περάσανε και κανένας δεν μπήκε. Αυτοί χάνουν. Δεν πειράζει. Πειράζει. Καλύτερα γιατί σε λίγο μας ζητάνε σπίτια και τέτοια και... Έτοιμο! Έτοιμο αυτό. Έτοιμο. Ας... Α, βλέπεις εδώ πέρα. Δεν έχουμε... Να, εδώ ας πούμε, βάζουμε τα berries. Okay. Λοιπόν, το βάλα όπως βλέπετε και εδώ μας το δέχτηκε. Αλλά δεν έχουμε ακόμα να βάλουμε transporter. Κάποιος να τα μεταφέρει. Ναι. Μπορεί να κάνουμε κάποιον assign. Μπορούμε, αλλά θα πρέπει να βγάλουμε από κάπου. Αυτή που κάθεται εδώ κάτω αριστερά. Αυτή τη στιγμή, εγώ λέω να βγάλουμε λίγο από εδώ. Εσύ. Okay. Έλα. Πήγε. Unassign. Απολύεσαι από την τωρινή σου δουλειά και θα μπει σε καινούργια. Ορίστε, ο Ρόμπιν πήγε εδώ. Πήραμε και 100 χρυσά. Εννοείται, πήραμε 100 χρυσά και μας έβγαλε κι άλλο. You have a new quest. Quest. Fill the needs of your newcomers. Build a market. Λοιπόν, το market όπως βλέπετε είναι στα monument. Ας εδώ. Και μας βγάζει αυτό ρε, το εικονίδιο. Έχει πολλά ρε. Λοιπόν, αυτά έχει εδώ και decorations. Είναι decoration, είναι για να τα άντε, φτιάχνεις. Ρε. Αυτό εδώ είναι το market. Αυτά εδώ τα τρία προς το παρόν είναι τα market μας. Ωραία, λοιπόν. Βάλε λαϊκή δηλαδή τώρα στήνεις. Ναι, ναι, ναι. Στήνεις λοιπόν. Πάγκο λαϊκής. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Έτσι άκρη. Πώς. Εκεί, εκεί, γάμα. Λοιπόν, ο ένας εδώ. Είσαι γεννημένο διακοσμητής εξωτερικών χώρων. Ο άλλος. Δίπλα-δίπλα, Εδώ, ναι. Αφωνάζουν για τιμές. Εδώ, τα καλά. Έλα, τα καλά καρπούζια. Και εδώ, έλα. Ο άλλος. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτά εδώ που, μας, που έχει... Δεν μπορώ να ακούνε στο βελάκι μου τώρα γιατί θα χαθεί. Βλέπετε ότι μας λέει, use as decoration. Παίρνουμε. Okay. Όχι, okay, upfront cost, δηλαδή τα σκάς πριν το φτιάξεις. Ναι, πριν το φτιάξεις. Ναι, λογικό. Και μετά δεν μπορώ να καταλάβω αυτά πώς τα μαζεύεις. Αυτά λογικά είναι για πιο μετά. Ναι, αλλά χωρίς αυτά όμως δεν μπορούμε να ξεκλειδώσουμε, βλέπεις. Ναι. Θέλει κάποια... Λέγεται surf αυτό το αστέρι. Ναι. Need okay. More surf. Μπορεί να τα ξεκλειδώνουμε με άλλα quest, μας δίνει πιο μετά. Θα δούμε. Λοιπόν, εμείς όμως... Αυτός εδώ γιατί δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Δεν θέλω τέτοια. Α, Star Cross Action. Έλα αμέσως. Έλα αμέσως. Αμέσως. Πήγε να φάει εκτέλεση. Δεν μου αρέσουν αυτά εμένα. Θέλω δουλίτσα. Θέλω να σας βλέπω να δουλεύετε. Δουλεύουνε. Εκτός από 2-3 που λοιπόν, φιδιάζουνε. Πού χρειαζόμαστε άτομο. Transporter έχουμε να βάλουμε. Δεν έχουμε να βάλουμε ακόμα. Άστε. Όπως βλέπετε, δώσαμε τα κόλπα για πάει. Να φτιάξουμε αυτά εδώ. Να τους μεταφέρεις στην αποθήκη ότι πάρας. Ναι, 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 εννοείται. Μπράβο, μωρή παιχτούρα. Δεν μασάνε, αυτοί έχουν... Έτσι, 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 ωραίος, ωραίος. Μπράβο. Λοιπόν. Μπράβο, 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 ομάδα. Οπ,
τρεις ήρθανε! Να! Τρεις περάσανε, τρεις ήρθανε! Τόσο καλή! Τούμπανοβ. Όσο βλέπεις, ανεβαίνουμε... Λοιπόν, 50% και ήδη το Global Happiness ανέβηκε. Βλέπεις τη φάτσα, ναι, να χαμογελάει. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικό με αυτό το κομμάτι, γιατί όσο, όσο δεν προσέχεις τους, τους villagers σου, τους χωριάτες σου, αρχίζουν και φεύγουν. Okay. Εντάξει. Raise your villager status to surf. To surf. Λοιπόν, για να, να τους κάνουμε surf... πρέπει να έχει κύμα. Πρέπει να έχει κύμα, ναι. Για να τους κάνουμε surf πρέπει να χτίσουμε κάτι, κάτι από όλα αυτά που φτιάχνουμε. Έτοιμο το market. Έτοιμο το market. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε... βάλουμε έναν σε πάγκο. Ακριβώς. Τώρα θα έρθει... Λογικά θα έρθουν αυτοί που... Μάγκες, τώρα αυτά τα quests που σου δίνει είναι λογικά για την αρχή για να σε καθοδηγήσει. Ναι, εννοείται. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια που θα παίζετε quest, αλλά στην αρχή εννοείται ότι τα χρειάζεσαι γιατί πρέπει λίγο να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις για να ανέβεις. Λοιπόν, αυτοί εδώ όπως βλέπετε, επειδή αυτό δεν έχει... Βασικά κόβουνε ή δεν κόβουνε. Κοίτα, πάνω δεξιά δεν έχει ξύλα, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό θα εδώ θα το σπάσω και θα το φτιάξω εδώ. Να οι villagers μας που έρχονται. Να, και θα βάλω να, να βοηθήσουν αυτό εδώ το κομμάτι. Κοίτα, μην το σπάσεις. Θα φτιάξω άλλο. Το κάμπ μην το σπάσεις, αλλά φτιάξε άλλο, μάνι. Γιατί κοίτα, δεν ξέρω αν ούτως ή άλλως αυτό πίσω. Εδώ το χώρο θα το χρειαστούμε για να, να χτίσουμε τα σπίτια των χωριατών σε λίγο. Θα παίρνεις πίσω τα resources, για τσεκάρε, το σπάσω παίρνεις το μία, πίσω, να δούμε. Να σου λέει 10 gold και 2 tools. Οκ, okay, εντάξει. Δεν τα παίρνεις όλα, αλλά παίρνεις κάποια. Ωραία, σπάσ' το. Λοιπόν. Τακ. Delete. Rip. Λοιπόν, και κάνουμε ένα Lumber Camp. Ε, το πάνω. Ωραίος. Ωραία. Ωραίος. Και τους κάνουμε μετά ανά... Ανάθεσε λοιπόν, τώρα που θέλεις εδώ, να μαζεύουν. Αυτό. Βάζουμε ένα να δουλέψει εδώ πέρα. Έλα. Θα το βάζουμε. Καλά, μιλάμε εσείς για... Διευθυντής προσωπικού και έτσι να πούμε. Εννοείται. Manager. Καλ. Market Ender. Πο. Πόρτερ. Δεν έχουμε ακόμα full κόσμο. Όχι, δεν έχουμε. Αν και έχουμε φτάσει μάνι μάνι 17 άτομα. Λοιπόν. Άντε ρε, σιγά σιγά ανεβαίνουμε, μάγκες. Και να σου πω ρε φίλε. Για πες. Ποιος θα γίνει ο βασιλιάς. Βασιλιάς πρέπει να υπάρχει ήδη. Α, θα μας σκάει σκάσει... κάποια στιγμή. Οπ, είδες. Αμέσως, αμέσως πήγαμε σερφ. Οπ, και εδώ βλέπουμε ότι... Να το. Message from the kingdom. The kingdom recognizes your efforts. In establishing your settlement. Έτσι, μπράβο. Α, και καλά ότι το, το βασίλειο αναγνωρίζει τις προσπάθειές σου για την εδραίωση έτσι του... Α, του camp, ας πούμε. Boss. Ακριβώς. Και... Και μας έδωσε ένα bonus, κάτι. Και μας έδωσε τα bonus, εννοείται. Λοιπόν, yeah! Και εδώ, όπως βλέπεις τώρα, μας ζητάνε οι villagers σπιτάκια. Άλυδες. Forest camp, reforestation. Μαλάκα, τι λες τώρα. Ναι, ρε. Το reforestation, μάγκες, λογικά, σου δίνει έξτρα δέντρα. Ας πούμε, επιλέγεις σίκες, φυτρώνουν δέντρα. Ναι, μάλλον. Ναι, σου λέει, να το βλέπει εδώ. Αλλά ο Forest of the Plant Trees. Ακριβώς. Εδώ το, αυτό είναι για να αφήσουμε... Εδώ είναι μαρκάρουμε την περιοχή που αφήνουμε τους villagers μας να χτίσουν σπίτια. Εδώ αυτό γιατί είναι. Κάτσε να δω. Κοίταξε, μάλλον... Λοιπόν. Μάλλον το δείχνει αυτό. Δηλαδή δεν σε αφήνει να επιλέξεις εσύ που θα μένουν. Βλέπεις εδώ τώρα, εδώ το, αυτό εδώ το κομμάτι μας λέει ότι είναι καλό να το χτίσουμε. Ναι. Κοίτα, αν επεκταθούμε πιο πολύ στη θάλασσα, πιο μετά, τώρα δεν μπορούμε να αγοράσουμε, μπορούμε να κάνουμε τα σπίτια λίγο προς τα κάτω, ας πούμε. Ναι. Τώρα όμως, πού θα το κάνουμε το σπίτι. Τώρα πρέπει να τα βάλουμε. Πιο πάνω στο λόφο δεν σε αφήνει, δεν έχει κάτι πράσινο. Μπορώ να τα βάλω, αλλά μάλλον δεν είναι καλό. Ναι. Δεν μπορώ να το μετακινήσω και όλο το υπόλοιπο τώρα. Γιατί τώρα ένα σπίτι, λογικά δεν θα μένει μόνο ένας. Θα βάλω ένα εδώ. Εδώ εργατικές κατοικίες. Ωραία. Θα βάλω και ένα για να κάνε λίγο rotate, ωραίος. Και εδώ μπορούμε Μπράβο. Να βάλουμε. Τι πες τώρα. Και να δούμε πόσα σπίτια θα χτιστούν. Εντάξει, μαγκές.
Προς το παρόν έχουμε βάλει τα κτίρια λίγο όπως ναι, να είναι. Ισχύει. Στο μέλλον που θα έχουμε και τα resources, θα έχουμε και πιο πολύ χώρο να πλωθούμε. Ισχύει. Θα στηθεί ωραία. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται όλα με τη μία. Αλλά μια χαρά, φίλε, το χωριουδάκι. Έρχονται κι άλλοι εδώ πέρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Καμάουα. Λοιπόν, unlock the warehouse from the labor estate panel. Καμάουα. Πάμε εδώ, λοιπόν, που είναι το labor. Βλέπετε εδώ. Και να ξεκλειδώνουμε αυτό. Τι είπες τώρα, ρε. Όταν θα πάμε τους villagers μας σε 20 serf, δηλαδή 20 level αν έχουμε ναι, καταλάβει, ναι, 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 θα μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και αυτά εδώ. Fisher και τέτοια. Ρε, το παιχνίδι έχει progress, γαμάει. Λοιπόν, warehouse available. Για να δούμε το warehouse. Λοιπόν, θα φτιάξουμε άλλο ένα well εδώ. Μήπως... Ναι. Και μας ανοίξει λίγο το μέρος για τα σπίτια. Α, α, λες να παίζει τέτοια μπάλα. Θα δούμε. Ε, μπορεί. Λοιπόν, warehouse... Unlock a trade route. Τι λες τώρα. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ το warehouse. Για γύρισε το προς τα κάτω. Βάλουμε έτσι. Και βάλτε εκεί, στη... πριν που είπες εκεί, ήταν πιο ωραίο, δεξιά. Εδώ. Εκεί νομίζω είναι πιο ωραίο, ναι. Απλά βλέπουμε και τον κύκλο λίγο, να πιάνει και τα... Ναι. Όσο πιο πολλά γίνεται. Ναι. Εντάξει, θα επεκταθούμε και από πάνω βέβαια. Αλλά ναι, βάλτε εδώ για τώρα, μα είναι. Ωραία, για να μπορούμε να πιάσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Ισχύει. Ωραία, λοιπόν. Πρέπει το να σπίτι φτιάξουμε... το άλλο χτίζεται, τι γίνεται. Ένα μόνο... Μας άφησε να το να χτίσουμε. Βλέπεις εδώ έτσι, που το έβαλα δεν είναι το... Αλλά δεν έχουν που να μείνουν λέει τώρα. Ναι, μας ζητάνε. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε όμως για αυτό. Για να δω λίγο. Αυτό μπορούμε να το αγοράσουμε. Buy this land. Α, θέλει 500 gold. Για να το πάρεις... αγοράσω. Ναι. Ή αλλά 10 αυτό συμφέρει. Για... Αυτό το σημείο, γιατί κοίτα πόσο πολύ χάνεις. Τη θάλασσα δεν ξέρω αν μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Πέρα από ψάρεμα. Το ψάρεμα όμως θα χρειαστεί μετά. Δηλαδή πιο πολύ συμφέρει να πάρεις δεξιά, το ναι, δεξί μέρος, αυτό που έχει πιο πολλά δέντρα. Ναι. Και έχεις πιο πολύ χώρο για να χτίσεις. Ισχύει. Για να εκμεταλλευτείς και τη θάλασσα. Ισχύει. Καλά, και τα δύο θα τα πάρουμε στο μέλλον. Ισχύει, εννοείται. Αλλά επειδή προηγουμένως που έπαιξα λίγο, το ψάρεμα ήταν πολύ βασικό. Λέω να μην... Εντάξει, θα δούμε. Όταν είναι η ώρα ναι, να αγοράσουμε... Βασικά δεν έχω καταλάβει εδώ, γιατί μου λέει «Will add to your royal taxes 10 gold». Μάλλον θα έχεις και φόρους. Θα παίρνω ή θα δίνω. Θα παίρνεις μάλλον. Θα παίρνω. Ε, okay, ή όχι. Δεν ξέρω. Α, μπορεί και να δίνουμε, Τζον. Μπορεί και τώρα να το δίνουμε. Σκέφτομαι, μπορεί να έχει... Είναι ο ένθια και αυτά που λέμε ναι, μάγκες. Ε, ήτανε ναι, τότε, ναι, τα medieval. Οι φόροι. Λοιπόν, αυτό εδώ έχουμε τα εύκα και όλα αυτά. Αλλά δεν έχουμε planks. Οπότε για να φτιάξουμε planks πρέπει να έχουμε... Όχι wooden gate. Κατέχουμε... Τα ξύλα από πάνω λατομείο μπαίνουν σε αποθήκη. Γιατί είναι μακριά. Ξύλα που πάνε λατο... Α, εδώ πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μπαίνουν. Πέλη. Αλλά τώρα βλέπεις θα το σπάσω και αυτό εδώ το λατομείο. Γιατί δεν έρχονται και δύο ακόμα. Ελάτε! Πολλές γκόμενες έρχονται, τι γίνεται ρε. Έχουμε καβλιάρδες. Έτσι μπράβο, αλάνια. Λοιπόν. Μάλιστα. Εδώ εσύ έχεις... Για να δούμε λίγο όμως τώρα. Α, ακόμα εδώ μας έχει ότι... Για σπίτια είναι αυτό έτσι. Ναι, για τα σπίτια είναι. Περίεργο μέρος μας έχει δώσει. Ναι. Κάνουμε πολύ από εδώ. Λοιπόν, και ο λόφος... Raise to your villager status to commoner. Και... Α, αυτό είναι τα level που ανεβαίνουν, ας πούμε, οι... Ακριβώς. Οι traders. Λοιπόν, οι villagers. Unlock the trade route to get tools. Λοιπόν, μόλις βγάλουμε τα planks, ναι, θα δώσουμε 20 planks για να ξεκλειδώσουμε αυτό και θα πάμε να αγοράσουμε tools για να πάρουμε το quest. Να τέλεια, μπορούμε να έχουμε εργαλεία. Παίρνω. Λοιπόν. Εντάξει, το έχουμε. Εσύ τι θες. Θες μόνο 15 planks. Και εσύ θες...
10 πέτρες. Αλλά έχουμε 50 πέτρες, οπότε εσύ γιατί φυδιάζουν τόσο πολύ, Τζαν. Γιατί φυδιάζουν τόσο πολύ. Τώρα θα σου πω εγώ. Για πάμε λίγο. Ορίστε Assign. Μας. Εδώ. Εσείς για εδώ πάμε λίγο. Πίσω 5, πάρε και σε άλλο ένα. Assign. Εδώ, τι έχουμε. Α, είστε full εσείς. Εδώ μένουν 2, capacity 2. Village and Soldier. Οπα, εδώ το βλέπουμε αυτό. Villager and Soldier. Α, βλέπουμε αυτά, οπότε ίσως έχουμε και do. Μπορεί και να έχει, τελικά. Λοιπόν, ίσως να μην φαίνεται να κάνω στο map αν έχει άλλα χωριά ή όχι. Μπορεί στο μέλλον να το δούμε. Μπράβο. Αν στείλουμε στρατό. Θα βάλω μία μπλε. Ωπα, τι κάνει τρελός ρε παιδιά. Έχεις να βάλεις ρε. Έχεις. Τσικάκι. Τι λες Τσικάκι τώρα. Α, έρχεται ένας καινούριος στο χωριό μας. Οκ, okay, not bad. Food stall. Time. Θα είναι κοσμέτικ εντελώς τώρα, δεν είναι. Ναι, νομίζω όμως ότι κάτι κερδίζεις από αυτά, γι' αυτό τα βάζω. Star Construction. Ελπίζω να κερδίζουμε κάτι από αυτά. Θα δείξει. Το προσπαθώ ακόμα να καταλάβω γιατί μας αφήνει μόνο εδώ να χτίσουμε. Έλα εδώ εσύ. Κάνε ένα. Πάρε πουλο. Το σπάμε. Ναι. εδώ εσύ. Έχεις. Τι θέλουμε τώρα. Κοίτα τέντα. Τα σπάει. Και θέλω. Να, βλέπεις, πήραμε και. Ναι, ρε. Και τέτοια. Οπότε εδώ θέλουμε τώρα να πάμε. Δύο που έχουμε, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Oh, με αφήνει, ρε τρελέ. Ναι, μπορούμε. Lord Manor, τι είναι ο Lord Manor. Δεν ξέρω. Και το Hedge. Και το Hedge, τι είναι το Hedge. Oh, δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά, ρε φίλε. Λοιπόν, θα κάνω αυτά τα δύο. Οκ. Okay. Ωραία. Και θα αφήσω το Lord Manor για. Fisher Hats. Βέβαια τώρα αυτό. Δεν ξέρω, μπορούμε να ψαρέψουμε. Λογικά θα υπάρχει εδώ. Γιατί δεν είμαστε δίπλα ακριβώς. Τώρα όχι, δεν θα μπορούμε να βάλουμε κάτι. Δεν μπορούμε, αλλά όταν αγοράσουμε την άλλη περιοχή θα γίνει μάλλον. Fisher Hats now available. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ στο. Θέλουμε και άλλα σπίτια οπωσδήποτε. Ναι, θέλουμε και άλλα σπίτια όπως και δίποτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν με αφήνει να κάνω. Θα κάνω όμως εδώ. Αν με αφήσει να κάνω. Να, βλέπεις να, έπιασα άλλο ένα. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν δεν χτίζουν λόγω ότι δεν έχουμε πολλά ξύλα για τέτοια. Δεν νομίζω. Όχι, Νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό εδώ το κομμάτι. Ότι πρέπει να είναι εκεί, ας πούμε. Δεν ξέρω όμως αν αυτό εδώ το market, ας πούμε, γιατί όταν το έβαλα, ναι, μου βγάλε τέτοιο, περιοχή. Μήπως αν το βάλω και πιο εδώ πάνω, ξέρω εγώ, να φτιάξω άλλο ένα market κάπου πιο πάνω. Α, μπορεί, για να είναι κοντά και καλά. Ναι. Ίσως. Ίσως. Ωραία. Πάνω στο λόφο, ας πούμε. Μπορούμε να φτιάξουμε και εκκλησία. Η εκκλησία λογικά θα τους κάνει πιο χαρούμενους, μάλλον. Ναι. Γι' αυτό το σκέφτηκα κάτι τέτοιο τώρα κάνει η εκκλησία. Οπότε ας βάλουμε μία. Ω! Oh. Πάνω στο λόφο θέλει, Τζον. Πάνω εδώ, ναι, ναι, αλλά όμως δεν πάλι ο κύκλος. Είναι μικρός. Δεν βοηθάει. Μας έχει δώσει πολύ περίεργο μέρος. Ισχύει, θα για το βάλω εδώ όμως. Βάλε και την εκκλησία. Τακ. Τι εκκλησία είναι, Τζον? Είναι. Ο Άγιος Ιωάννης. Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος. Οκ. Ωραίος, μπράβο. Λοιπόν. 7 Γενάρη. Τι άλλο θα χτίσεις? Α, η εκκλησία παίρνει upgrades, Ναι, παίρνει. Ω, θα γίνει τρελή μετά. Γιατί όμως δεν με αφήνει να κάνω. Α, δεν έχουμε planks. Δεν έχουμε planks. Οκ. Okay. Εντάξει. Σιγά σιγά θέλει χρόνο για να. Θέλει χρόνο σίγουρα. Θέλει χρόνο σίγουρα. Εδώ τι έχουμε βάλει. Γιατί δεν έχουμε πλάνο, γιατί δεν έχουμε βάλει. Να δουλεύουνε. Κάρπεντε. Σα αφήνω. Ξεχνιέμαι κι εγώ και εσείς λουφάρετε. Βρίσκεται ευκαιρία. Θα σα λιώσω.
Θα σας λιώσω. Τι θέλουνε, μαστίγιο θέλουνε. Μαστίγιο θέλουνε. Για και εγώ, γιατί μαζεύουμε πλάνξ, ρε φίλε. Μας τρελάνει. Αυτό τι είναι. Κάτσε, γιατί τώρα την ψηλιάστηκα τη δουλειά. Περίμενε. Ω, για πες. Λοιπόν, εδώ, Gudens, τέτοιο, που είναι αυτό. Market Tender, πάρε εσύ ένα. Έχουμε βάλει ίσο... Market Tender, ωραία. Transporter, assign. Δεν έχουμε transporter. Δεν έχουμε κάποιον να στάζει, να κουβαλάει. Ωραία, πάρ' το. Πάρε τρεις. Λοιπόν, έβαλα και έναν εδώ και αρχίζει και πουλάει και αυτός. Ω, 500 λέει εδώ. Ω! Ω! Τζο, μας τα τρώει. Μας τα τρώει το ηλεκτρονικό. Μην μας κάνεις τέτοια. Περίμενε. Θα πάρ... Να το! Ω! Το πήραμε λοιπόν, σκυλιά. Ναι! Ω! Μπαμ! Επέκταση. Μα ήμουσα με το κλικ έτοιμος, ε! Εννοείται, περίμενα. Και φτιάχνουμε. Τι φτιάχνουμε? Κοίταξε. Πρέπει να μαζέψουμε. Και αυτά τα δέντρα. Πιο μέσα. Λίγο πιο μέσα πρέπει να θέλει. Εδώ. Όχι, πιο. Να το. Εκεί. Έχεις δίκιο. Έχεις ένα απολύτω δίκιο. Ω, τούμπανο! Βάζουμε να φτιαχτεί και αυτό. Και βάλε να μαζεύουν και ξύλα. Και είμαστε. Βάζω να μαζεύουν και ξύλα. Και νομίζω ήρθε η ώρα. Εντάξει. Πάρε εδώ. Και ξύλα, τέλεια. Και μετά πάμε δεξιά, ξέρω εγώ, ή αριστερά. Θα δούμε αναλόγως. Ναι. Μας αρέσει. Λοιπόν, πάρε εδώ και πάμε και εδώ για να χτίσουμε σπιτάκια. Μπράβο, ρε Τζον. Σωστός. Όσα μπορούμε, τέλος πάντων. Όσα μας αφήνει. Τώρα θα δούμε πώς θα τα χτίσει. Θα δοκιμάσω μετά και με το market. Να βάλω και ένα εδώ, ας πούμε, για να μας... Ναι. Θέλω να δω, γιατί δεν ξέρω ακόμα πώς δουλεύει αυτό. Θα το τσεκάρω όμως. Να το ψάξουμε. Λοιπόν, εδώ τι χρειαζόμαστε? Tools, είπαμε. Και πόσα θέλουμε? 7. Αλλά δεν έχουμε και σανίδες. Tools, έχουμε 4. Μην μου βάλεις λοιπόν, γυναίκες να ψαρεύουνε πάλι. Πάνω αγοράσω λίγο τέτοια. Αγοράζει, γιατί. Until you better reach the value. Τι μας έβγαλε, ρε? Α, μας ήρθε ένα σε... Να, ορίστε. Αυτή. Λοιπόν, my lord, we need to choose who we want to help. Α, για κάτσε λίγο. Λοιπόν. Mm-hmm. Αν βοηθήσουμε, λέει, το βασιλιά... Και του δώσουμε 30 berries σε 60 μέρες που τα έχουμε. Ναι. Θα μας δώσει 10 σπαθάκια και 200 gold. Τα 10 σπαθάκια για να φτιάχνουμε τείχος και τα λοιπά. Okay. Θα σας τα δείξω και μετά. Από κάτω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι αν... Okay. Βοηθήσουμε την εκκλησία... Ναι. Εκκλησία, εγώ λέω 10... να μην βοηθήσουμε. Ε? Εκκλησία να μην βοηθήσουμε. Λέω και εγώ να μην βοηθήσω, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς ανθρώπους, και να μας δώσουν και εσύ 10 τέτοια που εδώ τα χρειαζόμαστε. Εδώ βοηθάς το λαό, ναι. Και τα έχουμε και τα 30 και τα πήραμε και μπαμ μπαμ. Βοηθήσαμε το λαό, λοιπόν. Ναι. Είμαστε άνθρωποι του λαού. Ναι. Μην κοιτάτε που ο Τζον τους έχει στάξει. Τους έχω στάξει, αλλά τους αγαπάω κατά βάθος. Γιατί πρέπει να μπούμε σε μια σειρά, γι' αυτό έχει το μαστίγιο. Έτσι. Τι είπα. Τι. Άντε μαλάκα. Δικτάτορα. Εδώ εσύ, τι θέλουμε? 7 tools. Ακόμα δεν έχουμε tools. Έλα, πάμε λίγο. Να. Λοιπόν, εσύ θες 20 ξύλα μόνο. Τέλεια. Τέλεια. Εύκολο. Εδώ έχουμε πολλά ξύλα τώρα. Γι' αυτό θέλει και λίγο σκέψη ποια θα είναι η επόμενη αναβάθμιση, γιατί πρέπει να αξίζει αυτό που θα κάνεις. Πρέπει να δεις τι χρειάζεσαι. Βλέπεις. Σου λέει ότι με 5 τέτοια και 10 σερφ που τα έχουμε, τα σερφ γι' αυτό είναι πράσινο, additional parts, ξεκλειδώνουμε την εκκλησία, για την εκκλησία κάποια αντικείμενα από ό,τι βλέπετε εδώ. Να. Αυτά μας έλεγε. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε για αμυντικά. Δεν βλέπω δέντρα να φυτεύονται όμως. Τι γίνεται? Σχύ και δεν μ' αρέσει και εμένα καθόλου αυτό, εκτός αν θέλει χρόνο. Α, μπορεί, εντάξει. Έχει μια λογική. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλω και κάνα δυο ακόμα foresters όμως. Market tender, εσύ χρειάζεσαι, transporter χρειάζεσαι. Λέλα, κάποιος δεν υπάρχει κάποιος. Ο forager, τι ήτανε? Να, αυτός. Ποιος? Level 5 λέει. Περίμενε. Όχι αυτή. Ένας τυπάς που ξανοίξει. Τον κάτερ. Ω, κουνήθηκε. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός. Πώς μπορούμε να τις ανοίξουμε όλους? Όλους μαζί. Πάμε εδώ. Να, εδώ. Περίμενε. Έχουμε έναν
Να, Forager, level 5, ο Edward. Ναι, αυτός μαζεύει berries. Το χρειαζόμαστε okay. γιατί δεν μπορούμε. Βάλτο να βάλει να φυτέψει δέντρα. Ω, 7 tools! Ω, ναι! Ξεκίνα! Όπα, περίμενε, γιατί δεν μας αφήνει. Κάτι μας λείπει. Πρέπει να βάλουμε και αυτά. Τι να βάλουμε. Θα βάλουμε. One door. Βάλε μια... Για μου... Ας το βάλουμε... Εδώ. Βάλετε από πίσω. Ωραία. Back door. One door. Βάλε και... Θέλει και καμπαναριό, bell. Bell tower. Πού είναι το bell tower. Small tower εδώ. Αυτό λογικά πρέπει να είναι. Ναι, αυτό είναι. Category λέει. Τρελό! Δίπλα στην εκκλησία, πού το πας. Εδώ για να πιάνουμε και με τον κύκλο, ρε τρελέ. Δεν σε αφήνει. Too far, λέει. Πρέπει να είναι μέσα στον κύκλο. Εδώ. Εκεί. Πάρτο. Να. Και start construction. Και up front coast, λέει. Θέλει και πέτρα. Bro. 70 πέτρα και 13, λέει, tools. Τελικά, εκκλησία... Ήθελε, δεν ήθελε, μας θα πήρε, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σκυλιά. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή αρχή, τι λες, Ζόχαν. Κάναμε δυνατό ξεκίνημα. Κάναμε πολύ δυνατό το μέρος ξεκίνημα. Είναι λίγο μυστήριο εδώ πέρα, ναι, με το λόφ, αλλά ο Τζον τα πήγε θεσπέσια για αρχή. Βλέπουμε εδώ πάνω αριστερά ότι έχουμε καλό Global Happiness, που είναι καλό αυτό προς το παρόν. Δηλαδή, ανεβαίνει, ανεβαίνει και κατεβαίνει, αλλά... Βλέπουμε εδώ πάλι ανεβαίνει, οπότε πολύ γρήγορα θα αγοράσουμε κι άλλο μέρος. Εντάξει, μπαμ μπαμ, πήραμε δεύτερη περιοχή. Δίπλα ακριβώς στη θάλασσα για να ψαρεύουμε. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς. Να μην τρώμε μόνο φράουλες, να έχει λίγο ψάρι φάση. Σκυλιά, γράφτε μας στα σχόλια, σας άρεσε το παιχνίδι, πώς το βλέπετε, τους χαρακτήρες, τα γραφικά, όλα τα πάντα. Αν σας κάντε ένα like σε κανένα, σας άρεσε. Και πείτε μας κιόλας αν έχετε παίξει τέτοιου είδους παιχνίδι και τι από όλα αυτά έχετε παίξει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Κάντε like όπως είπε ο φίλος μου ο Ζόχαν, subscribe για τους καινούριους και το καμπανάκι εννοείται, μην το ξεχάσετε, γιατί έτσι, ανεβάζουμε μπράβο. Καθημερινά βίντεο. Έτσι, μπράβο Τζαν. Και χωρίς το καμπανάκι θα χάσετε τον μπούσουλα. Δεν θα ξέρετε τι σας γίνεται. Αλάνια, θα τα πούμε στο επόμενο. Ναι, έχεις δίκιο. Να είστε καλά. Το έχω πάρει λίγο μονότερμα. Γεια χαρά. Γεια χαρά.